Public School. Άσκηση 8 από το κεφάλαιο των παραπληρωματικών, των συμπληρωματικών και των κατακορυφήν γονέων. Σχεδίασε, λέει, μία γωνία 37 μοιρών και μετά σχεδίασε την κατακορυφήν της. Πολύ ωραία. Παιδιά, χαρακάκι στο ένα χέρι, μυρογνωμόνιο στο άλλο. Τρίτο χέρι δεν έχουμε για το μολύβι. Αλλά παιδιά, πάμε να σχεδιάσουμε μία γωνία 37 μοιρών. Ο τρόπος για να το σχεδιάσω είναι απλός. Θα πάρω, παιδιά, το μυρογνωμόνιό μου. Έτσι, να το. Ωραία. Η μύτη εδώ πέρα υποδεικνύει την κορυφή της γωνίας. Θα πάω με το χαρακάκι και το μολυβάκι μου και θα σχεδιάσω, παιδιά, αυτή τη γραμμούλα που περνάει από την κορυφή. Και μετά θα αναζητήσω που εδώ πέρα πάνω στους αριθμούς είναι περίπου το 37. Λοιπόν, το 37, παιδιά, για να σας βοηθήσω, είναι κάπου εδώ, περίπου. Εντάξει, κάπου εδώ, έτσι, δείτε το. Άρα, αν σχεδιάσουμε μια γραμμή, νάτι, κοιτάξτε, παιδιά, τώρα ποια είναι η γωνία. Σας σβήνω λίγο αυτά τα περιτά, μην χάνετε η προσοχή σας. Ωραία, κοιτάξτε τώρα, παιδιά, ποια είναι η γωνία που έλεγε να ζωγραφίσω. Νάτι, η γωνία, παιδιά, τελικά είναι αυτή εδώ. Νάτι. Αυτή εδώ η γωνία είναι τελικά η γωνία των 37 μοιρών. Μάλιστα. Λοιπόν, έλεγε λοιπόν να σχεδιάσουμε μία γωνία 37 μοιρών. Και στη συνέχεια λέει να σχεδιάσουμε την κατακορυφή της. Κατακορυφή, παιδιά, ποιες γωνίες λέγονται. Ας βάλω και γράμματα. Χ, όμικρον, ψ είναι αυτή η γωνία. Κατακορυφή λέγονται οι γωνίες που έχουν την ίδια κορυφή. Την ίδια, την ίδια. Και οι πλευρές τους είναι αντικείμενες σημειευθείες. Δηλαδή, παιδιά, κοιτάξτε. Αν εγώ ζωγραφίσω μία αυτή εδώ τη γωνία, εντάξει, τη γωνία χ, όμικρον, ψ, η κατακορυφή της, παιδιά, ξέρετε πώς σχεδιάζεται εύκολα. Αν πάρω τη μία πλευρά, την προεκτείνω προς τη μία κατεύθυνση, την άλλη πλευρά την προεκτείνω προς την άλλη κατεύθυνση, μου ξέφυγε λίγο το σχήμα, έτσι, να την προεκτείνω. Άρα κοιτάξτε ποια γωνία σχηματίστηκε. Αυτή εδώ. Από προεκτάσεις των πλευρών σχηματίστηκε, παιδιά, αυτή εδώ η γωνία. Αυτή η γωνία είναι η κατακορυφή. Καταλάβατε. Παιδιά, αυτό ακριβώς θα κάνω για να σχεδιάσω τώρα την κατακορυφή αυτής εδώ της γωνίας των 37 μοιρών. Προεκτείνω τη μία πλευρά προς την μία κατεύθυνση. Ας το κάνουμε κόκκινο. Την προεκτείνω προς τα αριστερά. Προεκτείνω και την άλλη προς εδώ, την προεκτείνω. Άρα, παιδιά, δεν σχηματίστηκε αυτή εδώ η γωνία. Αυτή η γωνία είναι η κατακορυφή που ήθελε να σχεδιάσουμε η άσκησή μας. Να θυμάμαι όμως, παιδιά, και το εξής, ότι οι κατακορυφή γωνίες είναι τι μεταξύ τους. Οι κατακορυφή είναι ίσες. Δηλαδή, αυτή εδώ η γωνία με αυτή τη γωνία είναι τι, ίσες. Αν δεν με πιστεύεις, μέτρα τη με το μυρογνωμόνιο. Και αυτή η γωνία, δηλαδή, παιδιά, θα είναι 37 μοίρες. Εντάξει. Οι κατακορυφή γωνίες είναι ίσες. Άρα, παιδιά, σχεδιάσαμε, όχι μόνο σχεδιάσαμε, αλλά και υπολογίσαμε την κατακορυφή και υπολογίσαμε, υπολογίστε, θα μου ζήταγε η άσκηση, την κατακορυφή της γωνίας των 37 μοιρών.